τι θέλει εδώ μέσα και κυρίως έχει σημασία τι λέει και ποιος το λέει. Κύριε Βούτση. Το λόγο έχει ο κύριος Βούτσης. Κύριε Θεοδωράκη, δεν θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επιτίμιο που μπορεί να σας επιβληθεί, διότι είναι προφανές ότι με την επικοινωνιακή σας πείρα, την οποία έχετε, κάνατε σε ένα χώρο τον οποίο δεν ξέρετε και δεν συνηθίζονται τέτοιες προκλήσεις και μάλιστα από αρχηγούς κομμάτων, κάνατε πραγματικά ένα σοου, ένα προβοκάρισμα σε κοινή θέα. Ακούστε κύριε Θεοδωράκη, η έκπληξή μου συνίσταται στο ότι πόσες μαζί ιδιότητες μπορείτε να χωρέσετε στο πρόσωπό σας μέσα σε μία παρουσία μέσα στο κοινοβούλιο. Ήρθατε μόλις από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κάνατε το tour την περιοδία σας, συζητήσατε με ανθρώπους συγγενείς του κόμματός σας και ήρθατε να τους εκπροσωπήσετε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Να εκπροσωπήσετε τους δανειστές ήρθατε να μας πείτε για ταξιδιωτικές οδηγίες τη στιγμή που μόνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι 22% πάνω οι ελεύσεις που έρχονται τώρα, ας πούμε, του τουρισμού. Για κινδυνολογία, για τα ATM και τα παιδιά του Έρασμους. Στο Έρασμους ήμουν εγώ προαμνημονεύτων ετών, δεν τα ξέρετε και καλά. Θέλω να σας πω, για τα παιδιά που απογοητευμένα βλέπουν αυτή την κατάσταση. Για τα καύσιμα, για τα αεροπλάνα. Είστε ανίδεος, είναι σαφές αυτό, τα επίσημα του κράτους και κατά την νομοθεσία και όχι μόνο από θέματα, είναι 4 έως 9 μήνες για όλα τα καύσιμα όλων των ειδών. Και θα μπορούσα, αν είχατε κάνει τον κόπο, αν είχατε ένα πραγματικό ενδιαφέρον για μια δύσκολη κατάσταση που ενδεχομένως και που θα έπρεπε όλοι μας να μην πλησιάζουμε σε αυτή την ιδέα, αλλά που ενδεχομένως θα υφιστάμεθα ως χώρα, θα έπρεπε να ενημερωθείτε για τα ακριβέστατα αποθέματα της χώρας στα πάντα. Ακούσατε προηγούμενα τον κύριο Κουρουπλή, θα μπορούσα και εγώ να σας ενημερώσω για πάρα πολλά πράγματα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν σας ενδιαφέρει τι θα κάνει η χώρα σε μια δύσκολη κατάσταση. Εάν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση για να μην οδηγηθεί σε ξαφνικό θάνατο όπως αυτοί με τους οποίους συζητάγατε και αυτοί τους οποίους εκπροσωπείτε σήμερα εδώ θέλουν να φέρουν τη χώρα. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο για να μην το ξαναπείτε σε αυτή την αίθουσα. Εγώ και προσωπικά, αλλά και το ήθος και οι αξίες της αριστεράς δεν προσυδειάζουν στο να κάνουμε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, να ανοίγουμε φακέλους, να λέμε για πρόσωπα και πράγματα. Σας το λέω ευθύτατα όμως, πως το σύνολο των στελεχών, των βουλευτών της αριστεράς και όχι μόνο της αριστεράς και των άλλων κομμάτων που βρίσκονται εδώ πέρα, τουλάχιστον σε αυτό το πολιτικό προσωπικό αυτής της φάσης και όχι προκρίσεως, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αριστερά που ξέρω, είναι άντρες και γυναίκες που έχουν περάσει δεκαετίες απολύτως εθελοντικά, απολύτως στη βάση μιας κλίμακας αξιών ζωής, πολύ μέσα σε τούνελ θα λέγε κανείς, δουλεύοντας ταυτόχρονα και δίνοντας όλες τις υπόλοιπες ώρες τους σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, σε κομματικές και πολιτικές δράσεις, σε αγώνες στο δρόμο και όχι μόνο στο δρόμο, παντού μέσα στα κοινωνικά κινήματα, όλοι και όλες. Ίσως δεν έχετε ιδέα, ίσως έχετε έρθει από άλλη χώρα. Ακόμα και όσοι και όσες είχαν τη δυνατότητα ή την ευθύνη
να έχουν μια μικρή αποζημίωση σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους από όλα τα κόμματα της αριστεράς, ακόμα και τώρα που δίνουμε το μισό μας μισθό εμείς και άλλοι από άλλα κόμματα, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους τους, πολύ περισσότερο προς το κόμμα τους, πάντοτε ήταν πιστή στην ιδέα της ανιδιοτέλειας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, των μαζικών αγώνων, των προσωπικών αξιών. Ποτέ δεν προκαλέσανε, ποτέ δεν υπήρξαν διαπλεκόμενοι, ποτέ δεν υπήρξαν υπάλληλοι των αγορών. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να σας πω αυτά τα πράγματα, διότι δεν είστε χθεσινός. Είστε μια πορεία, έχετε μια διαδρομή και είναι μικρή η χώρα και όλοι γνωριζόμαστε, κύριο Θοδωράκη, και εσείς είχατε τη διαδρομή σας. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζατε η πρόκληση την οποία κάνατε και στην οποία επιμείνατε, που ήταν απολύτως συνειδητή, πιάνει, σας επαναλαμβάνω, ίσως δεν είναι κατανοητό και από εσάς και το σύνολο και των άλλων κομμάτων, μερικών φίλων από εδώ που χειροκρότησαν, διότι τα κομματικά επιτελεία των δύο κομμάτων που επί 40-35 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση ήταν στην εξουσία, ήταν χρεωμένοι ταυτόχρονα με δουλειά. Δεν λέω ούτε ότι εισιτίζονται, ούτε ότι ήταν σαπρόφυτα. Δεν είναι έτσι. Είχαν τη δουλειά τους μέσα σε κομματικές, μέσα σε κρατικές δομές, μέσα σε ΔΕΚΟ, μέσα σε δεκάδες οργανισμούς. Είχαν τη δικιά τους διαδρομή. Πολλοί από αυτούς γίνανε υπουργοί, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Το σύνολο των υπαλλήλων των δύο κομμάτων εδώ και μήνες είναι απλήρωτη, κύριε Θοδωράκη. Να ακούτε. Το σύνολο των υπαλλήλων των δύο κομμάτων εδώ και μήνες είναι απλήρωτοι και κάνουν αγώνα αυτοί οι εργαζόμενοι πραγματικά για τον κόπο που κοντά στα στελέχη έχουν δώσει αυτά τα χρόνια για να προχωρήσουν, επειδή πλέον η κρατική επιχορήγηση ίσως θα γνωρίζετε ότι είναι ελάχιστη. Η διαδρομή λοιπόν του πολιτικού συστήματος δεν έχει ισοϊψής, δεν έχει ισοπεδωτισμούς, δεν έχει ίδιες προσφορές και σε ό,τι αφορά την αριστερά το ηθικό πλεονέκτημα είναι έξω από κάθε αμφισβήτηση.